Η αγωνία που επικρατεί, κυρίες και κύριοι, στους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου είναι έκδηλη για το πώς θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, καθώς τα νέα που έρχονται από το μέτωπο των κρατήσεων δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Ανησυχία επικρατεί και για τον τρόπο της λειτουργίας τους σε σχέση με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών, τη λειτουργία των εστιατορίων, τις πισίνες, τις ξαπλώστρες, τις παραλίες, μεγάλο αγκάθι μέσα σε όλα αυτά και η απώλεια θέσεων εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους. Απόψε θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχειών Δυτικής Ηλίας. Κύριε Μαυρόπουλε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Είναι δύσκολο το αύριο, από ό,τι φαίνεται, για το τομέα του τουρισμού, για τον κλάδο του τουρισμού και για τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Και μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος το καλοκαίρι νομίζω ότι ήταν αυτός που δημιουργούσε ένα πολύ πολύ ισχυρό υπόβαθρο για την οικονομία όχι μόνο της Ηλίας, αλλά ολόκληρης της χώρας. Σίγουρα θα έχουμε μία δύσκολη χρονιά φέτος. Ήδη χάνουμε τον Μάιο και προφανώς να χάσουμε και τον Ιούνιο. Αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα είναι ότι τα ξενοδοχεία που λειτουργούν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, το πλάνο είναι να ανοίξουν εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς την άρση των μέτρων που αφορούν στα ξενοδοχεία. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να λειτουργούμε. Και πώς θα λειτουργήσετε, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι εύκολο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των πελατών? Είναι εύκολο να καθίσουν οι πελάτες σας σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου ή να πάρουν πρωινό? Πώς μπορείτε να λειτουργήσετε? Οι πισίνες πώς μπορούν να λειτουργήσουν? Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα. Και μένει να δούμε πώς θα είναι το πρωτόκολλο λειτουργίας των μονάδων, που βέβαια θα διασφαλίσει την υγεία των επισκεπτών, του προσωπικού και της τοπικής κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το πρωτόκολλο θα είναι αυτό που θα αποδυναμώσει το οικονομικό κομμάτι του επιχειρήν σε σχέση με τον τουρισμό. Γιατί εάν εφαρμοστούν πράγματα τα οποία ακούμε, ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερος, οι παροχές να είναι λιγότερες. Γιατί υπάρχουν και ευαίσθητες παροχές στα ξενοδοχεία, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα ανοίξουν. Σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε τώρα να φέρουμε κάποια γνώμη, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς υπό ποιες συνθήκες και πώς θα είναι το πρωτόκολλο με λειτουργίες. Βεβαίως αυτό περιορίζει σημαντικά τις κινήσεις των επισκεπτών μέσα στα ξενοδοχεία και γενικά στις τουριστικές πτυχές. Επειδή ουσιαστικά ζούμε υπό το σύννεφο της πανδημίας από τον Μάρτιο, θα ήθελα να δούμε λιγάκι τι έγινε σε σχέση με τις ακυρώσεις στην περιοχή. Είχαν ήδη γίνει αρκετές κρατήσεις? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που τέθηκαν σε μη λειτουργία όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, τομάτως υπήρχαν και οι ακυρώσεις. Υπήρχαν αρκετές ακυρώσεις, αυτό ρωτάω. Σαφώς και θα έγιναν ακυρώσεις, αφού δεν λειτουργήσαν. Βεβαίως έγινε. Βεβαίως. Ο Μάρτιος ήταν τελείως μικρός, ο Απρίλης τα ίδια. Και πάμε τώρα προς το Μάιο, που και εδώ θα είναι η ακυρώσεις 100%, διότι δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα στο Μάιο. Ωστόσο, κρατήσεις υπήρχαν κρατήσεις πριν από την πανδημία για αυτούς τους μήνες? Άνοιγε η σεζόν. Υπήρχαν κρατήσεις, βεβαίως. Βεβαίως υπήρχαν κρατήσεις, βέβαια δεν ήταν οι κρατήσεις του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά υπήρχαν κρατήσεις οι οποίες θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν κάποια ωφέλη, τα οποία θα τους βοηθούσαν πολύ στο άνοιγμα της επιχείρησης. Θα γινόταν ένα καλό ξεκίνημα, κάπως έτσι. Ακριβώς. Ναι, θα γινόταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Αυτές ήταν οι δυνατότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε από τις κρατήσεις του Μαρτίου και του Απριλίου. Από εδώ και πέρα, ο κλάδος από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, τι περιμένει ταυτόχρονα με το ότι κάποια στιγμή θα λειτουργήσουν οι μονάδες? Ποια θα πρέπει να είναι τα μέτρα που θα στηρίξουν ουσιαστικά τον κλάδο? Κοιτάξτε, τα μέτρα... Το ξενοδοχειακό επιμέλητιο ήδη επεξεργάζεται κάποια μέτρα, τα οποία θα προτείνει και στην κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα ποια θα είναι η ανταπόκριση της πολιτείας. Και όπως ξέρετε, μία τουριστική επιχείρηση η οποία δεν θα λειτουργήσει κατά 50%
καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τώρα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία τα θέτει το επιμελητήριο και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση της πολιτείας. Πάντως χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια στα ξενοδοχεία ώστε να μην καταρρεύσουν. Γιατί αν καταρρεύσουν τα ξενοδοχεία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό. Ακριβώς. Είναι φανερό ότι οι λόγοι της αγωνίας είναι απόλυτα δικαιολογημένοι από τον κλάδο σας. Οπότε θα περιμένουμε, κύριε Μαυρόπουλε, να δούμε πώς θα επεξεργαστεί η πολιτεία αυτά τα οποία ζητά ο κλάδος και θα έχουμε την ευκαιρία, όσο θα εξελίσσεται αυτή η διαδικασία και μέχρι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία, να μιλήσουμε και πάλι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.